Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Εδώ είμαστε πάλι, μετά από μια εβδομάδα και χαιρόμαστε που είμαστε πάλι μαζί. Και τι κάνουμε? Διδάσκουμε ο ένας τον άλλον, είτε είμαστε εδώ τώρα, είτε είμαστε οπουδήποτε, κάτι διδάσκουμε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα θέλαμε να θίξουμε σήμερα. Προχωρήσαμε στο μάθημα θαυμάτων που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Διδάσκουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε. Αυτή η περίφημη ερώτηση, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έχει αυτή την απάντηση. Δάσκαλος είσαι, είναι η απάντηση. Αλλά δάσκαλος αυτού που πιστεύεις ότι είσαι. Και ξέρετε με τι συνδέεται αυτό? Με το τι μας περιμένει στο μέλλον. Αυτή η περίφημη ερώτηση, τι θα γίνει στο μέλλον, πώς θα πάει η σχέση μου, η δουλειά μου, η υγεία μου, είναι κάτι που από παιδιά έχουμε ερωτήσεις, μέχρι υπερήλικες αναρωτιόμαστε για το αύριο. Μπορεί να εξαιρεί το σκεπτόμενος? Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί. Ποιο θα είναι το μέλλον, μου ρωτάει ο σκεπτόμενος. Υπάρχει τρόπος να μάθω τι θα μου φέρει το αύριο? Και με το δικό τους τρόπο τα μαθήματα θαυμάτων απαντούν. Αυτό που θα σου φέρει το αύριο ήδη το εκδηλώνεις. Ω, τι να λέει άραγε. Αυτό που θα φέρει το αύριο δεν θα καθορίσει πώς θα νιώσεις. Αυτό που θα το καθορίσει είναι η γνώμη που έχεις για τον εαυτό σου. Εδώ μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί η ανησυχία και η έγνοια που έχουμε για το τι θα συμβεί αύριο δεν είναι ακριβώς γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά γι' αυτό που περιμένω ότι θα νιώσω αν θα συμβεί το α ή το β γεγονός. Μας λένε όμως τα μαθήματα θαυμάτων ότι αυτό δεν εξαρτάται από το τι θα γίνει εκεί έξω, γιατί ο κόσμος πάντα είναι ένα αποτέλεσμα, εξαρτάται από το τι γνώμη έχω εγώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, ποιον από τους δύο δασκάλους έχω αποφασίσει να ακολουθώ, το εγώ ή το πνεύμα μέσα μου. Άρα ναι. Ιουλία, μας λες ότι η αιτία και για το μέλλον μου, αλλά και για τον κόσμο που βλέπω, είναι μέσα στο νου μου και είμαι εγώ. Και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα η ιδέα που έχω για τον εαυτό μου. Αυτό μας λες ότι είναι η αιτία των πραγμάτων και του κόσμου. Και μάλιστα στο εγχειρίδιο δασκάλων, στην εισαγωγή, έχει να μας εξηγήσει πώς και γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν μόνο δύο συστήματα σκέψης και κάθε ώρα και κάθε στιγμή εκδηλώνεις ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι είναι αληθινό. Από την εκδήλωσή σου αυτή, οι άλλοι μαθαίνουν και εσύ επίσης. Διδάσκω σημαίνει εκδηλώνω. Και αντίστροφα, εκδηλώνω σημαίνει διδάσκω. Ακριβώς. Αν και το διδάσκω εμείς σε αυτόν τον κόσμο το έχουμε τελείως διαφορετικά, ότι κάποιος που γνωρίζει μεταδίδει γνώση. Στην πραγματικότητα, όταν διδάσκω οτιδήποτε, όχι μόνο το εμπεδώνω, το αγκυροβολώ και μέσα μου όλο και περισσότερο. Και στην πραγματικότητα μοιράζομαι κάτι. Εμείς λοιπόν, οτιδήποτε και αν κάνουμε, λέμε, σκεφτόμαστε, πιστεύουμε σε αυτό. Άρα δεν μπορούμε να μην το διδάσκουμε. Με οποιονδήποτε τρόπο. Και έτσι ενισχύεται. Ναι. Ακόμα και αν δεν είμαι σε μια αίθουσα διδασκαλίας, γιατί τελικά η αίθουσα διδασκαλίας είναι ο κόσμος. Έτσι. Ακριβώς. Όταν λέμε λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος είναι ένα σχολείο, συμμετέχουμε όλοι ως δάσκαλοι και μαθητές ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, μόνο δύο συστήματα σκέψης για να εκδηλώσουμε, αυτό το έχουμε δει και στη μυθολογία. Ιδού, το χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκλογή του Ηρακλή. Ο περίφημος πίνακας από το 1596, αλλά ουσιαστικά ο μύθος μας λέει ότι ο Ηρακλής κάποια στιγμή, ξεκινώντας την πορεία της ζωής του, βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι. Ανάμεσα στην αρετή, αριστερά, που του δείχνει έναν ανηφορικό δρόμο με δυσκολίες όπως βλέπουμε, και στην κακία, που τη βλέπουμε δεξιά, που του δείχνει ευχαριστήσεις, ειδονές, απολαύσεις. Και έπρεπε ο Ηρακλής, δηλαδή ο κάθε ένας μέσα μας, πρέπει ανά πάσα στιγμή να επιλέγει ανάμεσα στο δρόμο που μας οδηγεί στην αληθινή μας φύση, στον υψηλότερο εαυτό μας και στον δρόμο της ευκολίας του εγώ, που είναι ένας δρόμος που ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Και έτσι ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, όταν ξεχνάμε ποιοι είμαστε.
Φοβόμαστε. Πλημμυρίζουμε φόβο και από το φόβο μας απορρέει η επιθετικότητά μας, η αγωνία μας, το άγχος μας, οι δύσκολες σχέσεις μας και οι λανθασμένες επιλογές μας. Αλλά όταν δεν φοβόμαστε, όταν εμπιστευόμαστε αυτό που αληθινά είμαστε, ο δρόμος της αρετής δηλαδή, τότε η στάση εσωτερική που έχουμε είναι μια στάση καλοσύνης και προς τα μέσα και προς τα έξω. Και με αυτόν τον τρόπο διδάσκουμε. Και η ποίηση έχει τον τρόπο της να το περιγράψει αυτό. Αν με έβλεπα να στέκομαι όρθιος, ακίνητος, μέσα στα λουλούδια μου, θα νόμιζαν ότι τα διδάσκω. Ενώ είμαι εγώ που ακούω και αυτά που μιλούν. Έχοντάς με στο μέσο, μου διδάσκουν το φως. Τα λουλούδια είναι ένα υπαίθριο εκκλησίασμα που προσεύχεται. Γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος και τι ωραία πτέρεξε αυτός ο πίνακας του Χρήστου Μποκόρου. Με λίγα λόγια, σε αυτό το σημείο ο ποιητής έχει συνδεθεί με το φως μέσα του και έτσι σε εκείνο το μάθημα, αν θυμάστε από τα πρώτα μαθήματα που έλεγε «Ο Θεός είναι σε κάθε τι που βλέπω» και μετά συμπληρωνόταν από το επόμενο μάθημα που έλεγε «Επειδή ο Θεός είναι στο νου μου», είδου ένα από το παράδειγμα. Επειδή η επαφή του προφανώς του ποιητή εκείνη τη στιγμή με το φως μέσα του ήταν σε άμεση λειτουργία αυτή η επαφή, τότε κοιτάζοντας τα πάντα γύρω του, τα έβλεπε να αντανακλούν αυτή τη σύνδεση, αυτή την προσευχή, τη σύνδεση με το φως. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συμβολικά μας φέρνει πιο κοντά στο τι διδάσκουμε, γιατί πρώτα διδάσκουμε τον εαυτό μας και έτσι η ματιά μας όπως κοιτάμε τον κόσμο μας διδάσκει επιβεβαιώνοντας αυτό που έχουμε επιλέξει. Έρχεται δηλαδή η ερμηνεία μας πίσω σε εμάς, αφού τη βλέπουμε έξω. Έχουμε επενδύσει τα πράγματα με την ερμηνεία μας, την βλέπουμε εκεί έξω και μετά νομίζουμε ότι είναι αληθινή καθώς αυτή επιστρέφει μέσα μας. Να δούμε λίγο ακόμα από το εγχειρίδιο. Η διδακταία ύλη που οργανώνεις καθορίζεται αποκλειστικά από αυτό που νομίζεις ότι είσαι και τη σχέση που πιστεύεις ότι έχουν οι άλλοι με σένα. Ως προς αυτό, το λεκτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας σου είναι μάλλον άσχετο. Μπορεί να συμπίπτει, μπορεί και όχι. Δηλαδή μπορεί να λέμε κάτι, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει αμέσως μετά. Ότι η διδασκαλία που βρίσκεται κάτω από τα λόγια σου είναι εκείνη που σε διδάσκει. Ξέρουμε γιατί. Μας το λέει η παραπομπή δεξιά, ε. Επειδή οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους, όπως μας λέει στο κεφάλαιο 26, από κεφάλαιο 7. Άρα η πηγή τους είναι ο νους μας και αυτό που υπάρχει μέσα στο νου μου με κάποιο τρόπο ακτινοβολείται, άσχετα αν τι θα πούν τα λόγια μου, επικοινωνώ αυτό που υπάρχει μέσα στο νου μου. Να διδάσκεις δεν κάνει τίποτα άλλο, λοιπόν, παρά να ενισχύει αυτό που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι να ελαττώνει την αυτοαμφισβήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εαυτός που προσπαθείς να προστατεύσεις είναι πραγματικός. Σημαίνει όμως ότι αυτό που πιστεύεις ως πραγματικό εαυτό σου, αυτό και διδάσκεις. Πολύ βασικό το σημερινό μάθημα, δηλαδή ότι διδάσκουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε. Και αν σκεφτεί κανείς το αντίστροφο, δηλαδή αν πιστεύω ότι είμαι κάτι άλλο θα διδάσκω. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από τη γνώμη που έχω για τον εαυτό μου, η οποία είναι μια ιδέα στο νου μου. Και οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους. Άρα η ιδέα που έχω στο νου μου για το τι είμαι εγώ, τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άλλος, ακόμα και όταν τη λέω, ακόμα και όταν επικρίνω, ακόμα και όταν λέω μια καλή κουβέντα, ξεκινάει μέσα από το νου μου που είναι η πηγή της και εκεί παραμένει. Δεν γλιτώνω δηλαδή από την ενοχή, αν την πετάξω προς τα έξω, αν την προβάλλω, γιατί προβολή αυτό το νόημα έχει, να διώξω προς τα έξω κάτι το οποίο με φορτίζει μέσα, που είναι η καταδίκη, η ενοχή, η επίκριση. Καθώς το πετάω λοιπόν έξω, αυτό δεν χάνεται, γιατί η ιδέα της ενοχής παραμένει μέσα μου. Δηλαδή αυτό που ελιμενίζουμε και διώχνουμε προς τα έξω παραμένει μέσα. Είμαστε το λιμάνι, είμαστε η πηγή. Και η ιδέα που έχω για μένα δεν φεύγει από το νου μου. Τα καράβια αυτά δεν ταξιδεύουν ποτέ. Ναι. Παραμένουν στο λιμάνι του νου μου. Να δούμε πάλι μία συνέχεια στο εγχειρίδιο για δασκάλους από το κεφάλαιο 29. Η εικόνα μας λέει που έφτιαξες για τον εαυτό σου είναι που δεν έχει καμία δύναμη.
Το Άγιο Πνεύμα βεβαίως γνωρίζει την αλήθεια για σένα. Η εικόνα που κατασκεύασες δεν τη γνωρίζει. Ωστόσο, παρόλο την προφανή και πλήρη άγνοιά της εικόνας που εμείς κατασκευάσαμε, αυτή η εικόνα νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα επειδή εσύ της έδωσες αυτή την πεποίθηση. Αυτό διδάσκεις και αυτό διδάσκει ο κόσμος που φτιάχτηκε για να το επιβεβαιώνει. Διδάσκουμε τι είμαστε σε κάθε περίπτωση λοιπόν. Όποιο και αν είναι το θέμα. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι παρά η προβολή μιας σκέψης του νου μας. Έτσι λοιπόν, όταν αναζητάμε τα προβλήματα να τα λύσουμε εκεί έξω ή όταν ρωτάμε τι να κάνω, να σημειώσουμε ότι αυτό εκεί έξω το αποτέλεσμα έχει μια αιτία που είναι στο νου μου και αν δεν επιστρέψω στο νου μου για να λύσω το πρόβλημα, εκεί έξω δεν θα λυθεί. Οι ιδέες μένουν μέσα, λειτουργούν μέσα και τα σκευάζουν έναν κόσμο μέσα που όταν μας είναι αφόρητος, τον προβάλλουμε έξω. Και αυτός ο κόσμος που φτιάξαμε έξω είναι ο κόσμος που κραυγάζει για βοήθεια από έναν Υιό του Θεού που έχει πιστέψει θελημένα ότι ο Θεός τον έδιωξε από τον Παράδεισο και έχει έρθει να κρυφτεί μέσα στο μυαλό του, μέσα σε ένα κομμάτι του νου του, όπου αρνήθηκε το φως που είναι, από φόβο ότι θα τιμωρηθεί από τον Πατέρα. Όσο στρεφόμαστε στον οδηγό μέσα μας, που ξέρει ποιοι είμαστε, για να μας το διδάξει, τόσο πιο γρήγορα θα βγαίνουμε κάθε μέρα μέσα από τα διλήμματα που έχουμε ή τις συγκρούσεις. Άρα έχουμε βοήθεια για να πάμε στις άλλες ιδέες από το λάθος νου στον ορθό νου. Και εδώ, πάλι από τον Εγχειρίδιο για δασκάλους. Στην εισαγωγή συνεχίζει και λέει «Κάθε ένας που παρακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων του κόσμου και κάθε ένας που βρίσκεται εδώ το παρακολουθεί μέχρι να αλλάξει γνώμη, διδάσκει μόνο και μόνο για να πείσει τον εαυτό του ότι είναι αυτό που στην πραγματικότητα δεν είναι. Σε αυτό έγκυται ο σκοπός του κόσμου». Μας λέει δηλαδή ο κόσμος έτσι όπως τον βλέπουμε μέσα από τα μάτια του εγώ. Ξέχασε ποιος είσαι. Να ξεχάσεις την αλήθεια για σένα. Να φοβηθείς, να νιώθεις ότι είσαι ένα μικρό τίποτα, έρμεο στις καιρικές συνθήκες, στις πολιτικές, στις αλλαγές, στις μεταβολές του σώματός σου. Ένα τίποτα είσαι που κάποια στιγμή θα το σαρώσει ο άνεμος. Και έρχονται η σοφία των λαών, ο ουσιαστικός πυρήνας των θρησκειών και τα μαθήματα θαυμάτων και μας λένε θυμίσου την εγγενή καλοσύνη που έχεις μέσα σου, την ατρωσία σου, ότι είσαι ένα πνεύμα αθάνατο, αιώνιο και όλα όσα βλέπεις και όλα όσα ζεις είναι φευγαλές, σκιές πάνω σε ένα τίποτα που είναι το εγώ. Και αυτό το θυμίσου που μας λέει η Ιουλία μου σημαίνει στρέψου τον οδηγό για να σε διδάξει ποιος είσαι. Επίσης το ίδιο σημείο, ο τυφλός οδηγεί τυφλό, εδώ λένε τα μαθήματα θαυμάτων, αυτοί που εξαπατούν τον εαυτό τους, αναγκαστικά εξαπατούν και τους άλλους, επειδή είναι αναγκασμένοι να διδάσκουν την απάτη. Και τι άλλο από αυτό είναι η κόλαση. Και τι ωραία που το περιγράφει αυτός ο πίνακας του 1568, όπου βλέπουμε το τυφλός οδηγεί τυφλό, εάν παρατηρήσετε, όλες οι μορφές στον πίνακα έχουν μία πάθηση των ματιών. Mm. Άλλος έχει ατροφία, άλλος αληθωρισμό, άλλος δεν έχει καθόλου μάτια. Είναι λοιπόν οι πρώτοι που τσαλαπατιούνται γιατί δεν ξέρουν που πάνε και οι άλλοι τυφλοί ακολουθούν ο ένας τον άλλον με λίγα λόγια. Όταν εξαπατώ τον εαυτό μου ως προς το τι είμαι, διδάσκω και τους άλλους για το ίδιο πράγμα. Και έτσι ο ένας συμπαρασύρει τον άλλον μέσα σε έναν κόσμο ψευδαίσθησης. Και αυτή είναι η απάντηση στην Άσπα που ρώτησες, Άσπα. Και μας βλέπουμε ανθρώπους να διδάσκουν πράγματα που δεν είναι οι ίδιοι τελικά. Τι γίνεται με αυτό, που μόλις μας είπες η Ιουλία. Αλλά αντί να κρίνουμε τους άλλους που το κάνουν αυτό, δεν είναι καλύτερα να στραφούμε, να δούμε εμάς όταν το κάνουμε και να ζητήσουμε βοήθεια για να το διορθώσουμε. Συνεχίζει από το εγχειρίδιο. Ναι, στην εισαγωγή. Μέσα σε αυτή την κλειστή και χωρίς ελπίδα μαθησιακή κατάσταση, η οποία δεν διδάσκει τίποτα άλλο από την απόγνωση και το θάνατο, ο Θεός στέλνει τους δασκάλους του. Και καθώς αυτοί διδάσκουν τα δικά του μαθήματα, χαράς και ελπίδας, η εκπαίδευσή τους τελικά ολοκληρώνεται. Και είναι αυτοί οι δάσκαλοι, εσείς, εγώ, ο καθένας, που ξαφνικά θυμάται, ξυπνάει και θέλει να εκδηλώσει
την αληθινή πλευρά του εαυτού του. Και μην βιαστείτε να πείτε, σιγά μην είμαι εγώ τώρα ένας δάσκαλος του Θεού, σιγά μην είμαι ένας φωτισμένος. Γιατί τα μαθήματα θαυμάτων προβλέπουν και γι' αυτό. Και μας λένε, δεν πειράζει αν νιώθεις ότι δεν είσαι ένας τέλεια φωτισμένος δάσκαλος του Θεού. Γιατί αν ήσουν, δεν θα ήσουν εδώ. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε σε μία διαδρομή, σε ένα δρόμο. Αρκεί η προθυμία που έχουμε, η προθυμία να παραδώσουμε στον μέγα οδηγό που είναι μέσα μας, στο πνεύμα, στον Ιησού Χριστό ή στο Άγιο Πνεύμα, όπως θέλετε δείτε το, να παραδώσουμε σε αυτόν την καθοδήγηση του νου μας και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Και είναι σαν την ιστορία ενός περιηγητή, να τη θυμηθούμε πάλι, που βρέθηκε μια φορά σε ένα μοναστήρι και ρώτησε τους μοναχούς, τι κάνετε εσείς εδώ? Και αυτοί του απάντησαν, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Ξαναπέφτουμε. Αλλά στο τέλος ξανασηκωνόμαστε. Αυτή είναι η διαδρομή μας. Στο τέλος ξανασηκωνόμαστε. Δεν πειράζει όσες φορές και αν το χάσουμε. Στο τέλος ξανασηκωνόμαστε. Και έχουμε κάποιες ερωτήσεις ή αν δεν έχουμε μπορούμε να ανοίξουμε το μικρόφωνο και να δώσουμε 5 λεπτά πριν πάμε στο διαλογισμό για όποιους από εσάς, όποιον, όποια θα ήθελε να θέσει μια ερώτηση πάνω στο μάθημα ή ένα άλλο προβληματισμό από όλη αυτή τη διαδρομή. Σε ακούμε, Βέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω, να αποσαφηνίσω κάτι. Δεν θυμάμαι να το πω με τα λόγια τα ακριβή, αλλά θυμάμαι το νόημα ότι έλεγε όταν κάποιος επιτίθεται, ουσιαστικά είναι μια κραυγή για αγάπη, και ότι εμείς αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να του δώσουμε αυτή την αγάπη. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Να το φέρουμε στο νου μας, να είμαστε συνειδητοί ότι ο άνθρωπος που μας επιτίθεται ουσιαστικά κραυγάζει για αγάπη, αλλά θέλω να πω, δεν χρειάζεται και μια οριοθέτηση. Ωραία, λέει να του δώσεις την αγάπη, αυτή που σου ζητάει, αλλά και δεν χρειάζεται μια οριοθέτηση. Αυτό εκεί είναι που ήθελα να με βοηθήσετε, είναι να το αποσαφηνίσετε. Ωραία, Βέρα. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, έγινε κατανοητή. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και μια ερώτηση που πολλοί με διάφορους τρόπους την έχουν κατά καιρούς. Ναι. Το πρώτο και κυριότερο που χρειάζεται εδώ να κατανοήσουμε είναι ότι όλοι κραυγάζουμε για αγάπη, όχι μόνο αυτός που επιτίθεται. Δεύτερον, ότι η αγάπη υπάρχει μέσα μας, πλήρης, καθαρή, και την έχουμε αρνηθεί και εμείς που δεν επιτιθέμεθα κάποια στιγμή. Τα μαθήματα αυτό που κάνουν δεν είναι να μας πούν πηγαίνετε και δώστε αγάπη, δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Ο σκοπός τους είναι να αρθούν τα εμπόδια ανάμεσα σε εμάς, στη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας και στην αγάπη που είμαστε. Να βγουν τα εμπόδια από τη μέση. Άρα, όταν κάποιος κραυγάζει για αγάπη, ας υποθέσουμε ότι δεν είμαστε εμείς, είναι κάποιος εκεί έξω και επιτίθεται και καταφέρουμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, καταφέρουμε έστω και μία στιγμή να το δούμε έτσι, είναι η στιγμή που χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια. Εάν δεν ζητήσουμε βοήθεια, θα καταλήξουμε σε αυτή τη σύγκρουση που αναφέρει Βέρα, μία σύγκρουση η οποία λέει και τώρα πώς πρέπει να φερθώ, τι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι το εγώ. Έχει μπει το εγώ αμέσως στη μέση. Ναι, έχει μπει όχι απλώς με την ερώτηση, με μια εσωτερική υπόδειξη που λέει ότι απειλείσαι και πρέπει να προστατευτείς και πρέπει και ο άλλος να πάρει το μάθημά του. Και ταυτόχρονα έχω τη σύγκρουση, γιατί πάλι το εγώ μου λέει ναι, αλλά τα μαθήματα θαυμάτων τώρα σου λένε να τον αγαπήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Και να είναι σύγκρουση. Έτσι λοιπόν, ναι, μπορούμε να βάλουμε αυτά τα όρια. Το ερώτημα είναι τι είδους όρια και πού τα βάζουμε, σε ποιον, από ποια πλευρά. Αν ξαναθυμηθούμε αυτό που είδαμε προηγουμένως, ότι δεν έχουν σημασία τα λόγια που θα πούμε, αλλά αυτό που υπάρχει πίσω από τα λόγια, αυτό μας λέει ότι δες ποια είναι η πρόθεσή σου. Τι θες να επιβεβαιώσεις τώρα στο νου σου. Ζητώντας βοήθεια, θα ζητήσεις βοήθεια είτε από το εγώ, είτε από το πνεύμα μέσα σου. Εάν θες να επιβεβαιώσεις ότι είσαι ευάλωτη,
ότι βάλεσαι και ότι απειλείσαι, τότε έχεις διαλέξει το εγώ και αυτό θα σου πει τι να κάνεις και θα το ακολουθήσεις. Και πάλι θα πονέσεις και πάλι θα φοβηθείς. Εάν έχεις επιλέξει να θες να θυμηθείς την ατροσία σου, τότε θα ζητήσεις βοήθεια από το πνεύμα. Και δεν μας λέει κάποιος ότι δεν θα πεις με έναν τρόπο, δεν θα μιλήσεις, δεν θα πεις στον άλλον κάτι που ενδεχομένως θα ερμηνευτεί από τον εδώ κόσμο σαν όριο. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μέσα σου όμως πώς θα νιώθεις? Αυτό είναι που κρύβεται πίσω από τα λόγια μας. Γιατί θυμίσου ότι αν υπήρξες γονιός, πολλές φορές από αγάπη έκανες κάτι που για το παιδί φαινόταν περιορισμός, αλλά δεν ήταν. Ήταν φροντίδα. Τελικά λοιπόν, πρέπει να στρεφόμαστε στον οδηγό μέσα μας για να πάρουμε καθοδήγηση. Να το σημειώσουμε αυτό. Μην πηγαίνουμε μόνοι μας, γιατί το εγώ είναι τελείως παρόν, είναι πάρα πολύ συνεπές, δεν υποχωρεί στο σκοπό του, είναι πολύ πιο συνεπές από εμάς. Άρα για κάθε τι, ναι, για κάθε αντίδρασή μας στην πραγματικότητα, για κάθε αντίδρασή μας πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ρωτάμε πώς πρέπει να σκεφτώ και να μας καθοδηγήσει. Και αν δεν έχουμε καθοδηγήσει, να μείνουμε ακίνητοι μέχρι να έρθει η καθοδήγηση. Μέχρι να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, βεβαίως μπορούμε να δοκιμάζουμε διάφορες απόπειρες τεχνικές, να βάζουμε όρια, να σπρώχνουμε τους άλλους λίγο πιο εκεί, μέχρι να δυναμώσουμε. Μπορούμε, είναι θεμητό. Το θέμα είναι πώς να κάνουμε μια ολοκληρωτική τοποθέτηση που να μην πονάμε και να μην φοβόμαστε. Σιγά σιγά γίνεται. Έχει εικόνη. Εικόνη σε ακούμα. Χαιρόμαστε που είμαστε πάλι μαζί σας. Η ερώτησή μου έχει συνέχεια αυτών των τελευταίων σας λόγων. Το ζήτα βοήθεια και θα την έχεις. Τελευταία είμαι σε μια κατάσταση φοβίας από διάφορα γεγονότα. Με έχει κυριεύσει ένας φόβος. Απεγνωσμένα ζητάω βοήθεια. Δεν ξέρω τον τρόπο προφανώς και εκεί αγανακτώ, συγχωρέστε με για τη λέξη. Και πάλι από την αρχή και ξανά και ξανά. Με ποιο τρόπο πρέπει να ζητηθεί αυτή η βοήθεια από το Άγιο Πνεύμα? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Πρώτο που έχουμε είναι οι ασκήσεις θαυμάτων. Για στις ασκήσεις θαυμάτων υπάρχει αυτό που διαβάζαμε και πριν στο Αρχιερείδιο. Μας διδάσκει κάποιος, ο οποίος γνωρίζει ποιος είναι και ποιοι είμαστε κι εμείς. Θα λέγαμε ότι έχει έρθει ο αληθινός αυτός και μας διδάσκει. Το μάθημά του λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο μάθημα. Κάτω από τα λόγια που αναγκαστικά χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει μαζί μας, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε λέξεις, υπάρχει μία δόνηση, υπάρχει μία συχνότητα που έρχεται από την αγάπη που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Όταν φοβόμαστε λοιπόν, αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι έχουμε πάει μέσα μας, μακριά από το χώρο που μέσα μας είναι η αγάπη. Μας έχει κυριεύσει ο φόβος, επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάθουμε κακό. Είναι αυτή η ιδέα που λέμε που έχουμε για τον εαυτό μας. Χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια. Πώς θα τη ζητήσουμε? Πρώτον, τα μαθήματα θαυμάτων συνεχίστε τα κάθε μέρα. Αν χρειαστεί, πάρτε μια φράση μέσα από τα θαύματα που σας αρέσει και να την επαναλαμβάνετε συνεχώς. Γράψτε την ανάγκη για να μην την ξεχνάτε. Βάλτε την κοντά στο τηλέφωνό σας. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για το λόγο που νομίζω. Όποιος και αν είναι ο λόγος ότι έχω απομακρυνθεί από την αγάπη και για την ακρίβεια την έχω αρνηθεί. Θυμηθείτε εκείνες τις τρεις ερωτήσεις που είχαμε βάλει για τρία μαθήματα νομίζω, 3-4 μαθήματα, που η τελευταία ερώτηση ήταν αν θα δεχόσουν πλέον αυτό που έχεις αρνηθεί. Δηλαδή αν θα δεχόσουν την αγάπη μες στην καρδιά σου. Αυτή είναι μια ερώτηση που έπρεπε να απαντηθεί με ένα ναι, που θα ήταν ένα ναι που περιέχει το όχι σε οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν ένα ολοκληρωμένο ναι. Όταν φοβάμαι λοιπόν να ξέρω ένα πράγμα, εκείνη την ώρα αρνούμε την αγάπη. Ασυνείδητα το κάνω. Τι χρειάζεται να κάνω? Αμέσως να πάω προς τον οδηγό και να του πω: δίδαξέ με, σώσα με από το φόβο. Πες το με τον δικό σου τρόπο. Πήγαινε κοντά του και μίλησε του, πιστεύοντας ότι είναι εκεί δίπλα σου. Γιατί ο φόβος έχει μαζί και κάτι άλλο. Ότι στέκω μόνη μου σαν καλαμιά στον κάμπο. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να νιώσω ότι είναι μέσα, δίπλα μου, μέσα μου, ο οδηγός μου. Ο Ιησούς, αν όχι ο οδηγός, ο Θεός. Πάρε όποιον θέλεις.
Ότι δεν στέκουμε από μόνοι μας είναι σίγουροι. Ότι είμαστε η αγάπη είναι σίγουρη. Επίσης είναι σίγουρο ότι το αρνούμαστε κάθε στιγμή από αυτοματισμό, από εθισμό, από καθοδήγηση από το εγώ. Αρνούμαστε συνεχώς ότι είμαστε η αγάπη. Γι' αυτό καταλήγουμε στο φόβο. Βεβαίως θα πει κάποιος, μα το σώμα το ίδιο δεν μας οδηγεί, δεν είναι πηγή φόβου, θα λέγαμε. Δεν είναι πηγή φόβου το σώμα. Η ιδέα ότι είμαι ένα σώμα ανεπαρκές που θα πεθάνω, ναι, η ιδέα αυτή προκαλεί το φόβο. Τότε θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το φόβο μόνοι μας. Χρειάζεται η διάγνωση ότι είμαι σε λάθος τόπο, είμαι στο φόβο, είμαι στο λάθος νου, υπάρχει μέσα μου ελοχεύει η ενοχή η οποία κινητοποιεί αυτό το φόβο και τρέχω στον οδηγό μου με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ να προσευχηθώ να είναι δίπλα μου, να τον νιώσω δίπλα μου. Και μένω συγκεντρωμένη, κόνη εκεί και μόνο εκεί και πουθενά αλλού. Και αν το μυαλό μου φεύγει την επόμενη στιγμή, δεν πειράζει κόνη. Ξανά φέρε το νου σου εκεί. Αυτό όμως δεν θα το κάνω εν καιρό πολέμου. Χρειάζεται να το κάνω να εξασκηθώ από την εποχή που έχω ακόμα ειρήνη. Τις μέρες δηλαδή που δεν φοβάμαι ιδιαίτερα πρέπει να το κάνω. Γι' αυτό η ασκήση είναι 365. Για να το κάνω κάθε μέρα. Ώστε εν καιρό ανάγκης, κρίσεως, να μπορεί να είναι εύκολη αυτή η σύνδεση. Μια προσθήκη. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση, να είσαι καλά, μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας απαντιέται η προσευχή μας ή το αίτημά μας και ο λόγος δεν είναι ότι δεν μας απαντιέται. Απαντώνται όλα τα αιτήματα την ίδια στιγμή. Είναι ότι δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η απάντηση. Ναι. Δηλαδή, θέλω μια συγκεκριμένη έκφραση στα πράγματα, ενώ το πνεύμα μέσα μου μπορεί να έχει μια άλλη άποψη για το τι είναι πραγματικά για το ανώτερο καλό. Και έτσι να μου το δίνει και να μην το παίρνω, γιατί λέω εγώ άλλο ζήτησα. Πρέπει να κάνουμε και χώρο δηλαδή. Το περίφημο που λέει Μαρία, για μένα το είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, καλό. Είναι πλέον υπογλώσσιο. Είναι ανταλλάτη υπογλώσσιο. Ωραίο, ωραίο. Την εισφέρουμε λοιπόν σήμερα στον κόσμο. Την εισφέρουμε ότι θέλουμε να διδάσκουμε ένα άλλο μάθημα από αυτό που διδάσκαμε μέχρι σήμερα. Ότι είμαστε όπως μας δημιούργησε ο Θεός. Ό,τι και να έχει γίνει. Ξεκολουθούμε να είμαστε έτσι. Αυτό διδάσκουμε καθώς κάνουμε κάθε μέρα τις ασκήσεις θαυμάτων. Καλή μέρα να έχουμε με έμπνευση. Και θα είμαστε ξανά μαζί την άλλη Παρασκευή. Χαίρετε. Καλημέρα.